ότι από τη στιγμή που δεν έχει κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Λογικά θα περάσει κάποια στιγμή θέμα συζήτησης για όλη αυτή τη συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν περάσει, θα υπάρχει σοβαρό διπλωματικό θέμα της χώρας με ό,τι έχει υπογράψει. Και νομικό. Από τη στιγμή όμως που το πολίτευμά μας είναι αυτό που έχουμε σήμερα και πρέπει να κυρωθεί, αλλιώς δεν έχει νόημα να υπάρξει η Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία ποια θέση παίρνει σχετικά, γιατί είναι λίγο ασαφές. Χρειαζόμαστε 151 για να περάσει ή 180 ψήφους για να περάσει η συμφωνία. Αυτό είναι λίγο αόριστο και πλανάται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, γενικώς. Μην επηρεάζεστε από τα αστρολογία του κ. Καμένου. Γιατί αυτό το ξεστόμπι. Σήμερα μαζί με μερικές άλλες ακόμα ασυναθυσίες, το οποίο σου καταλαβαίνω ότι είναι πανικό, διότι κάθε μέρα και περισσότερο νιώθουν το κενό κατά τα πόδια. Απαιτείται αυτή η πλειοψηφία. Αλλά και 180 να απαιτούνται, εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν θα το ψηφίσουμε. Δεν θα ψηφίσουμε την κύρωση αυτή. Πόσο ασαφές είναι αυτό. Μια δεύτερη ερώτηση. Ο κύριος Μανιάτης στην Βουλή αναφέρθηκε στο άρθρο. Τώρα έκανε, εσύ την κρατήσατε. Εγώ δεν αρωτώ για να. Ναι, μια μικρή, πολύ σύντομη ερώτηση. Αναφέρθηκε στο άρθρο 13, στο οποίο υπάρχει θέμα όσον αφορά την ελληνική ΑΟΣ. Στην Αττική Συμφωνία, όταν είχε γίνει δεκαετία του 90, δεν είχε αναφερθεί, μάλλον είχε αποκλειστεί αυτό το θέμα. Επειδή τα Σκόπια δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Πλέον έθεσε σοβαρό θέμα για ποιο λόγο τέθηκε στη συμφωνία. Υπάρχει κάποια θέση πάνω σε αυτό. Είναι μία από τις παρενέργειες αυτής της πολύ κακής συμφωνίας. Και αυτό θα λέμε ότι χρειάζεται πολύ προσεκτική μελέτη και του αρνητικού κειμένου της συμφωνίας και ανάλυση βήμα προς βήμα. Διότι η επόμενη μέρα θα ματωρεί στο τιμόνι της χώρας, ακόμα και αν έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, εμείς πρέπει ένα-ένα το σημείο αυτό που προβλέπεται, προκύπτει από αυτή τη συμφωνία, να το έχουμε εξετάσει και να ξεκινούμε δουλειά σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και σε νομικό, όπως να τελειωθεί. Ξέρουμε ότι αυτό εδώ που περιγράφεται είναι ένα από τα πολλά σημεία τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι μοναδικό, είναι πολλά. Ήδη αναφέρθηκαν τρίτα συναστικά τα οποία κάνουμε. Δεν θα ήθελα να πω μεμονωμένα στο ένα ή στο άλλο. Όλα είναι εξίσου σοβαρά. Τίποτα δεν είναι δευτερεύον από αυτά που προκύπτουν από αυτή την κατάσταση στη συμφωνία. Να προλάβετε την άλλη την αγορά.